Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσά σας, στους πολίτες της Νέας Ερυθρέας. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο ΕΠΑΜ υπάρχει τμήμα νομικής αλληλεγγύης. Είμαστε αρκετοί δικηγόροι, οι οποίοι δουλεύουμε για να βοηθούμε τον κόσμο του ΕΠΑΜ, αλλά και γενικότερα τον κόσμο, με ανακοινώσεις, με μελέτες κτλ. Διότι ένας απαραίτητος βραχίωνας πάντα σε κάθε αγώνα είναι ο νομικός. Και γιατί, για να μπορέσουμε να διερευνούμε και το τι μας συμβαίνει. Γιατί ακούμε πολλά. Ακούμε ότι έγινε μία δανειακή σύμβαση, απλώς, και κάποια λεφτά χρωστάμε. Ως προς το οικονομικό μέρος, γνωρίζετε τη θέση του κυρίου Καζάκη, φαντάζομαι θα κάνει και την δέουσα ανάλυση. Ως προς το νομικό μέρος, δεν έχουμε μία δανειακή σύμβαση. Έχουμε ένα πραξικόπημα. Γιατί έχουμε ένα πραξικόπημα. Γιατί η κυβέρνησή μας και ο επιστημονικός κόσμος μαζί, γιατί δεν αντέδρασε, και ο καλλιτεχνικός και όλος ο... Σίγουρα εσείς που είστε στο ΕΠΑΜ έχετε ενημέρωση, και όσοι είναι φίλοι μας και όσοι αυτή τη στιγμή έρχονται να συνασπιστούν μαζί μας, θα πρέπει να ξέρουν ότι τη διοίκηση δεν την ασκούν ούτε οι υπουργοί, ούτε οι διευθυντάδες στα υπουργεία. Την ασκούν επίτροποι. Ολλανδοί, Γάλλοι, Γερμανοί και λοιποί. Αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις. Εμείς οι νομικοί καθημερινά αντιμετωπίζουμε ένα κατεωνισμό νομοθεσίας. Έχει αλλάξει όλος ο χάρτης ο νομοθετικός της χώρας. Έχουμε να κάνουμε με ένα ξένο δίκαιο. Δεν είναι δικό μας. Δεν απευθύνεται από Έλληνες σε Έλληνες. Απευθύνεται από τοκογλύφους σε δούλους. Θέλουν να μας υποδουλώσουν, θέλουν να μας πάρουν την περιουσία μας, τη δουλειά μας, την πατρίδα μας. Και τα παιδιά μας να τα στείλουμε στο εξωτερικό να γίνουν δούλοι. Εγώ πάντα είχα την απορία γιατί αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ ως μετανάστες, οι αλλοδαποί, και δεν κάθονται να παλέψουν στην πατρίδα τους. Και όταν και τώρα που ήρθε η σειρά μας, εγώ τουλάχιστον και όλοι οι συναγωνιστές μας στο ΕΠΑΜ, αυτό θα κάνουμε, θα παλέψουμε για την πατρίδα μας. Δεν θα δεχτούμε ούτε τα παιδιά μας να διώξουμε, δεν είναι επιλογή τους να πάνε να ζήσουν στο εξωτερικό και να κάνουν το δούλο του καθενός. Δεν είναι επιλογή μας να ζήσουμε με ζυγό και να μας κλέβουν μέσα στα μάτια μας και να μας κοροϊδεύουν μέσα στα μάτια μας. Θα πρέπει λοιπόν να ορθώσουμε το ανάστημά μας. Ήδη η πρώτη δικαίωση για το ΕΠΑΜ ήρθε και από μια μεριά που δεν το περιμέναμε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έβγαλε ένα ψήφισμα στις 13 Μαρτίου 2014 και είπε ότι πράγματι αυτά τα οποία έχουν νομοθετηθεί και συμβαίνουν στην Ελλάδα είναι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και του συντάγματός μας. Επίσης, επιβεβαίωση ήρθε και από, τον ΟΗΕ, ο οποίος με ένα παρόμοιο ψήφισμα είπε ότι και έκανε συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα για το τι συμβαίνει εδώ πέρα και για τις παραβιάσεις νομοθετικές και τις οικονομικές. Επομένως, και πλέον δύσπιστοι που μπορούν να το δούνε και στο ίντερνετ πλέον, όλοι έχουμε, οι περισσότεροι τουλάχιστον έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να το διαβάσουν μόνοι τους. Και οι προτάσεις που έγιναν από ευρωβουλευτές για να εκδοθεί το ψήφισμα κάνουν τις ίδιες διαπιστώσεις που κάνουμε όλοι μας. Κατάλυση του κοινωνικού κράτους, κατάλυση των ελευθεριών, κατάλυση των δικαιωμάτων στην εργασία, στην κλοπή των συντάξεων. Έχουμε και γενοκτονία, πέραν όλων των άλλων, διότι αυτή τη στιγμή χάνουμε πληθυσμό, είτε με τις αυτοκτονίες, είτε από εξωγενείς παράγοντες λόγω έλλειψης περίθαλψης και φτώχειας, ακραίας φτώχειας. Και επομένως, όλα αυτά, τα οποία πλέον τώρα έχουν αρχίσει και μορφοποιούνται και είναι ευδιάκριτα μπροστά μας, θα πρέπει να μας ατσαλώσουν, θα πρέπει να μας δώσουν τη δύναμη, να απλώσουμε το χέρι ο ένας στον άλλον και να παλέψουμε μαζί για την ελευθερία μας ως πολιτών και ως χώρας. Εύχομαι να έχουμε καλούς αγώνες. Γεια σας.